πρώτο live ο Αντώνης ενοχλήθηκε από την βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ήταν λίγο αυστηρή. Καθώς και από τα σχόλια κάποιων κριτών. Στον αξιολάτρευτο φωτογενή πολίστα. Να θυμίσω στην Κριτική Επιτροπή ότι σε αυτό το show είμαστε δύο Ολυμπιονίκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε άνθρωπο ξαφνικά να πάρει ένα μικρόφωνο και να βγει να τραγουδήσει πάνω σε ένα stage. Για να πάθω κεφαλικό, Γιατί, Χριστιανέ? Τι θα κάνω τώρα. Αισθάνθηκα πραγματικά εντελώς γυμνός. Δεν έχω μετανιώσει που έχω εδώ. Θεωρώ μεγάλη τιμή να τραγουδάω δίπλα σε τραγουδιστές όπως είναι η Ραλία. Τα σχόλια ως προς τον Αντώνη ήταν λίγο αυστηρά. Στο πρώτο live τραγούδισε πάρα πολύ καλά. Θα σαρπάξω μωρό στη μέση του κόσμου. Δεν ήταν απλά ο φωτογενής πολίστας. Τώρα που έχουμε πάρει λίγο τον αέρα της κατάστασης, νομίζω θα τα πάει πολύ καλά. Καλώς τα παιδιά. Θα μου επιτρέψετε να σπαταλήσω λίγο χρόνο για να λυθεί μια παρεξήγηση. Αντώνη, δεν θες να σε λένε φωτογενή πολίστα, εντάξει? Δεν θέλεις. Μαχητή πολίστα, ίσως. Ωραία, δεν θες πάντως φωτογενή πολίστα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να με λέτε φωτογενή πολίστα. Από τη στιγμή που δεν θέλει το παιδί, θέλω να με λέτε φωτογενή πολίστα. Αυτό. Συνήθως με λένε συμπαθέστατο, αξιολάτρευτο. Αξιολάτρευτο είναι και τα κανείς. Τι να το κάνω. Φωτογενή πολίστα από σήμερα. Να πω. Πες το. Ακούγομαι. Αμέ. Τη ματαιοδοξία μου την πέρασα μικρός. Α. Ήρθα για άλλους λόγους εδώ πέρα. Εγώ ακόμα δεν έπιασε για τη βίωση μάλλον. Ωραία. Ωραία μας τα είπε. Καταλαβαίνεις ότι θέλω να ξεκινήσω με σένα την Ρέιτα. Θα τον πείραζε κάτι τέτοιο, δεν το περίμενα. Τι σε πείραξε ρε Πλοντάκη, τι σου είπα λες. Σου είπα κάτι κακό, τι να έλεγα, ωραίος γκόμενος. Είπα φωτογενής πολίστα. Το είπα πιο κόσμια, πιο συμμαζεμένα, πιο τηλεοπτικά. Αν έλεγε ωραίος γκόμενος θα φεύγει το μικρόφωνο από την πρώτη. Και το ωραίος γκόμενος δέχομαι, μπορείς να το πεις σε μένα έτσι. Μα είχες πει και εσύ ότι είναι ωραίος, δεν τον ενόχλησε. Το είχε πει και ο Καμπουτζίδης ότι είναι ωραίος, δεν σε ενόχλησε. Τα έχουμε πει backstage μας. Ωραία. Ναι, λοιπόν, την απειλή. Όσο και δεν νομίζω ότι εγώ σε μείωσα, όλοι ξέρουν τις επιδόσεις σου. Είσαι Ολυμπιονίκης και ο Πύρος Δήμας να ήταν εδώ και να τραγουδούσε. Παίζουμε, έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτή είναι η κριτική, δεν είπα κάτι κακό, το είπα με πολύ καλή διάθεση. Σήμερα τραγούδησες και καλά. Σου έκανα έτσι όση ώρα τραγουδούσες, γιατί σου ήσουν πολύ καλός. Μην παρεξηγήσεις και μην περιμένεις επίσημη προσφώνηση κάθε φορά. Είσαι φωτογενής, φωτογενής θα ήσουν ακόμα και αν δεν ήσουν Ολυμπιονίκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε πρωθυπουργός είμαι, ούτε πρόεδρος δημοκρατίας. Οι προσφωνήσεις είναι για άλλους. Άρα, αφού παίζουμε, έτσι και είναι στα πλαίσια του παιχνιδιού, αυτό μπορεί να σε πω φωτογενή πολίστα. Δεν θα μου το κρατήσεις. Παιδιά. Ναι, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε. Ο Αντώνης είναι εντάξει, ο Αντώνης ας πούμε. Ωραίος γκόμενος ο φωτογενής είμαι εγώ. Το έχουμε λύσει αυτό. Δεν θέλω να πάθουμε. Λοιπόν. Σήμερα ήσουν καλός, να πω για τα σημερινά. Τι? Σήμερα ήταν καλός, ήσουν καλός, αισθανόσουν, είχες προετοιμαστεί πολύ καλά, με τη Ραλία είχατε δέσει. Ναι. Είσαι φωτογενής, είσαι πολύστας, είσαι και παρεξηγιάρης. Okay. Ωραία, λοιπόν. Κώστα, κάνω πάση σε σένα, ας ακούσουμε τι θα μας πεις για Αντώνη και Ραλία. Φύγαμε. Κι δεν ξέρω. Να. Εάν η Ραλία βοήθησε σε αυτή τη φάση περισσότερο, αν το τραγούδι βοηθάει περισσότερο τον Αντώνη, αν ο Αντώνης γαλήνεψε μέσα του και ήταν καλύτερο σήμερα, πάντως ήταν πολύ καλύτερος από την προηγούμενη φορά για μένα. Και επιμένω σε αυτό που μόλις είπε η Αθηναής, ότι πράγματι είναι ένα παιχνίδι. Και έτσι κάπως βαθμολογούμε κι εμείς με την ίδια ακριβώς διάθεση. Είναι μόνο παιχνίδι. Τίποτα δεν είναι για παραπάνω. Οκ. Ήταν ο Κώστας Τουρνάς, κυρίες και κύριοι. Κοριτσάκι μου, όμορφο, λιδιά μου, κλίτσα μου. Σ' άρεσαν τα παιδιά, πώς φάνηκα. Μανάρι πολύ. Μανάρι με άρεσαν πολύ. Λοιπόν, κάνει μούτες όλη την ώρα, κάνει τέτοια. Καπουτζίδης από πίσω. Λοιπόν,
Μας είπες ότι είσαι έξω από τα νερά σου, της πισίνας δηλαδή κυριολεκτικά, ότι νιώθεις γυμνός πάνω στη σκηνή, έτσι σε σοκάρει, και ο Καπουτσίδης πήγε γυμνός στο προηγούμενο όμως. Και είσαι και φωτογενής και πολίστας και εγώ είμαι οριλά και πάθεις οτίτιδα. Okay, thanks, thanks, καλά. Thanks. Αν με ρωτάς, εγώ νομίζω ότι σήμερα σε αυτό το τραγούδι ήσαν πάρα πολύ καλός. Νομίζω όμως ότι ήταν επειδή στράβωσες με την Αθηναίδα. Μάλιστα. Νομίζω δηλαδή ότι το κίνητρό σου ήταν πιο πολύ ότι στράβωσες. Όχι ρε φίλε, θα σου βάλω γκολ. Νομίζω ότι ήταν αυτός ο μηχανισμός δούλεψε από πίσω. Όμως, αλλά πήρε δούλεψε όμως, αλλά δούλεψε και ήσουν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ, πολύ ωραία, αλήθεια, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αντώνη. Να είσαι καλά. Ναι! Εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει τα συνθήματα, Γιώργο. Είσαι πολύ ωραίος τελικά. Είσαι φωτογενής, Γιώργο. Θέλω να σε δω λίγο ξανά με άλλο μάτι. Αντώνης Βλοντάκης και Ραλία Χριστίδου, παιδιά, συμφωνείτε ότι ήταν πολύ καλύτεροι? Συμφωνείτε ότι τα σχόλια της Διοικητικής Επιτροπής τελικά μας βοηθάνε να δουλεύουμε παραπάνω και να γινόμαστε καλύτεροι? Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ραλία, πώς το χαλάρωσες τα συνθήματα? Και Ραλία, πώς το καταφέρετε, πώς χαλαρώσατε? Με πρόβα. Με πρόβα. Λοιπόν, ο κόπος μας όμως θα ανταμευθεί. Λιδία. Εγώ θα βάλω δύο μηδενικά, το ένα πάνω στο άλλο. Οκτώ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Τουρνάς. Εγώ ένα μηδενικό με τόνο. Έξι, αλλά μπράβο. Μην το τρόμαξα. Τουρνάς ή ζηλιάρης. Οκτώ. Αισθάνομαι ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω πλάκα στο Βλοντάκι, έτσι ότι έχει χιούμορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύνολο 22. Παιδιά, πραγματικά τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάμε βέβαια, εσείς από το σπίτι μπορείτε να τα αλλάξετε όλα. Αν πραγματικά σας άγγιξε η Ραλία και ο Αντώνης, δεν έχετε παρά να πάρετε τηλέφωνο από το σταθερό στο 9011 11 99 05 ή να στείλετε SMS α5 στο 54890 και να τους στηρίξετε όπως μόνο εσείς ξέρετε. Αυτό παιδιά δεν έχετε δει τίποτα. Ήμασταν στο πέμπτο ζευγάρι, απομένουν άλλα 7. Μετά τις διαφημίσεις έρχονται, μείνετε μαζί μας, Just the Two of Us. Ευχαριστώ. 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 Just the two of us.